ορόσημα που είχαμε βάλει και ήδη από αύριο είμαστε στην ευχάριστη θέση να δεχτούμε τους πρώτους ασθενείς. Το PET scan που θα λειτουργήσει από αύριο είναι το αρτιότερο τεχνολογικά που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και πιθανότατα και σε αρκετά άλλα μέλη της χώρας. Το νοσοκομείο νιώθει υπερήφανο για αυτή την προσφορά προς τους πολίτες της Πάτρας και κυρίως νιώθει υπερήφανο γιατί και αυτό το ίδιο έτρεξε συγχρόνως όλες τις διαδικασίες που χρειαζόταν με την παράδοση του κτηρίου και του εξοπλισμού να είναι σε θέση και το προσωπικό του να μπει μέσα να λειτουργήσει. Αυτό επετέφθη κυρίως χάρη στις άοπλες προσπάθειες του Τμήματος Κλινικής Φυσικής υπό τον κύριο Χονδομάρα, ο οποίος κύριος Χονδομάρας είναι και ο υπεύθυνος που έχουμε αυτή την δωρεά. Χάρη στις προσπάθειες του αγαπητού μου Θανάση, έχουμε αυτό το κόσμημα της Δυτικής Ελλάδας. Εγώ τον συγχαίρω γι' αυτό, τον συγχαίρω για τον αγώνα που έκανε, για τις άοπλες προσπάθειες όλο αυτό το καιρό να είναι μέσα στο κτίριο και να παρακολουθεί τα πάντα. Παραδίδεται ένα κόσμημα κυριολεκτικά και ποιοτικά και ποσοτικά μέσα στο κύριο στο νοσοκομείο. Και τεχνολογικά. Ιατροτεχνολογικά είναι το αρτιότερο. Και σας είπα ότι από αύριο δεχόμαστε αρρώστους. Σε πρώτη φάση γίνεται αυτό για να μπορέσουμε όχι να εκπαιδευτούμε, είναι εκπαιδευμένοι πάντες, αλλά να συγχρονιστούμε ώστε όλα αυτά που κάνουμε να είναι σε πραγματικό χρόνο. Να ξέρουμε τους χρόνους, να ξέρουμε πώς θα χρειάζεται όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένα τμήμα που θα χρειάζεται κάποιες μέρες να μπει σε μια λειτουργία τρόπον την εκπαιδευτική. Είναι εκπαιδευτική όχι για το προσωπικό, είναι εκπαιδευτική για τους χρόνους και για τη διακίνηση.